χέρι σκέπη ολόφωτη και αναφέρεται εις το μεγάλο αυτό γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα της φανερώσεως της Αγίας Σκέπης εις την πόλη την μεγάλη την αφιερωμένη σε αυτή στην Κωνσταντινούπολη αυτή η φράση. Πώς ήταν ακριβώς αυτή η φανέρωση, πώς έγινε? Ήταν γύρω στα μέσα του 9ου αιώνα, όπου ζούσε εκεί στην Κωνσταντινούπολη ένας Άγιος πολύ μεγάλος δια Χριστών Σαλός, ο Άγιος Ανδρέας. Αυτός είχε πάει σε μία αγρυπνία στον Ναό των Βλαχερνών και εκεί περί την τετάρτη ώρα της νυχτός είδε μαζί με τον μαθητή του, τον Άγιο Επιφάνιο, την Υπεραγία Θεοτόκονα εισέρχεται στο ναό μαζί με πλήθος φωτοφόρων Αγίων και ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Προχώρησε η Παναγία μας στο κέντρο του ναού και εισήλθε μέσα στο Ιερό Βήμα με πολύ μεγάλη μεγαλοπρέπεια και εκεί έβγαλε το μαφόριό της και το άπλωσε πάνω από όλο το εκκλησίασμα και όλο αυτό ήταν μια σκέπη ολόφωτη η οποία κάλυπτε το ναό και όλη την πόλη και αυτό κράτησε για πολλή ώρα. Αυτό το θαυμαστό γεγονός γιορτάζουμε σήμερα που εκφράζει τη σκέπη, την πρόνοια, την προστασία, τη φροντίδα, την αγάπη της Υπεραγίας Θεοτόκου προς το λαό της, προς τους ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς και όχι μόνο στην πόλη την Κωνσταντινούπολη η οποία από τον Μέγα Κωνσταντίνο τον ιδρυτή της είχε αφιερωθεί σε αυτήν αλλά και προς όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Η Παναγία μας είναι πράγματι η σκέπη μας. Και ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη αυτή η χάρις του Θεού, η οποία είναι χάρις της Θεοτόκου, εσκέπαζε το λαό του Θεού, τον Ισραηλιτικό λαό τότε. Υπήρχε μια φωτεινή νεφέλη, η οποία τη μένη μέρα τους έκανε ίσκιο, ήταν ένα σύννεφο, ώστε να μην γεύονται από τον ήλιο της ημέρας μέσα στην έρημο και δε νύχτα είχε φως και φώτιζε τη νύχτα αυτή η φωτεινή νεφέλη. Αυτό το θαυμαστό φαινόμενο προεικόλυσε τη Θεοτόκο και τη χάρη της και αυτή η φωτεινή νεφέλη ήταν και ο οδηγός τους, όχι μόνο τους σκέπαζε και τους προστάτευε και τους φώτιζε αλλά και όταν έπρεπε να μετακινηθούν από έναν τόπο σε άλλον πρώτη ξεκινούσε αυτή η φωτεινή νεφέλη μετακινήτω και τότε έπαιρνε το μήνυμα ο λαός και αυτός να μετακινηθεί και να πάει προς τα εκεί που πήγαινε η νεφέλη. Όταν σταματούσε η νεφέλη ήταν σημείο ότι έπρεπε να σταματήσουν και να στρατοπεδεύσουν και μπορεί για λίγες ημέρες ή για πολλές ημέρες. Δεν ήξεραν πότε θα ξαναξεκινήσουν και πού θα σταματήσουν. Αυτή η σκέπη σκέπασε το έθνος μας σε όλη τη μακραιόνη πορεία του και κατεξοχήν η Παναγία μας σκέπασε το έθνος μας στα 1940 όπου πράγματι η νίκη που πετύχαμε εναντίον των βαρβάρων ήταν η νίκη της Θεοτόκου. Έχουμε πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα, εμφανίσεις, παρεμβάσεις, ακόμα και συνομιλίες της Παναγίας μας με τους μαχητές, με τους Έλληνες της εποχής εκείνης, τους φαντάρους πάνω στα βουνά, οι οποίοι και μεμονωμένα αλλά και πολλές φορές ομάδες ολόκληρες έβλεπαν την Παναγία που πολεμούσε μαζί τους στα βουνά και εξεδίω και τους εχθρούς. Και αυτή η σκέπη βέβαια υπάρχει πάντοτε αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία εμποδίζουν
και κατά κάποιο τρόπο απομακρύνουν αυτή τη σκέπη από επάνω μας. Και θα πω δύο παραδείγματα, έτσι ώστε και εμείς να φυλάξουμε αυτή τη σκέπη επάνω και προσωπικά αλλά και οικογενειακά, θα έλεγα και εθνικά. Το ένα παράδειγμα είναι από την ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Είπαμε ότι τη σκέπαζε πράγματι την πόλη η Θεοτόκος. Αλλά γιατί τότε έπεσε η πόλη? Γιατί παραδόθηκε στους βαρβάρους αφού τη σκέπαζε η Θεοτόκος? Λίγο πριν την πτώση, στα 1453, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη αμαρτία. Θα έλεγα ως έθνος, θεσμικά. Δηλαδή ο Αυτοκράτορας μαζί με το Συμβούλιο και τις κορυφαίους εκείνης της εποχής είχαν κάνει συλλήτουργο με τους παπικούς, με τους αιρετικούς, μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί ήλπιζαν τάχα της ότι θα τους βοηθούσαν οι παπικοί, οι προαιώνιοι εχθροί μας. Και αυτό ακριβώς ήταν η κορυφαία αμαρτία της αίρεσης. Γιατί όταν κανείς λειτουργεί με αιρετικούς, αποδέχεται την αίρεση. Και η αίρεση είναι κάτι που στερεί τη σκέπη του Θεού από τον άνθρωπο. Και πράγματι ένας Άγιος είδε αυτή τη σκέπη να φεύγει από την πόλη. Και ήταν βέβαια μετά ζήτημα ημερών ή μηνών να πέσει η πόλη στους βαρβάρους, όπως και έγινε. Μετά από λίγους μήνες η πόλη έπεσε στους Τούρκους. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από έναν αγιασμένο γέροντα που κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό στην Κρήτη και ο οποίος από πολύ μικρός είχε έτσι οφθαλμοφανή τη σκέπη της Θεοτόκου επάνω του. Αλλά όταν μεγάλωσε λίγο, επειδή σχετιζόταν με κάποιον φίλο του ο οποίος είχε παρασυρθεί από τους Προτεστάντες, λίγο έλειψε και αυτός να παρασυρθεί. Είχε πάει σε κάποια συγκέντρωση και πάλευε μέσα του. Και τότε του φανερώθηκε η Παναγία και του λέει: «Κινδυνεύεις να χάσεις την προστασία μου εάν προσχωρήσεις τους Προτεστάντες». Και αυτό είναι ένα δεύτερο δείγμα για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα ανεπίτρεπτα. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και αμαρτάνουμε, αλλά οφείλουμε να μετανοούμε. Αλλά όταν κανείς προσχωρήσει σε αιρέσεις και αρνηθεί την πίστη του, τότε βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του αν δεν μετανοήσει. Οπωσδήποτε την έχει χάσει την ψυχή του αν δεν μετανοήσει. Θα παρακαλούμε την Παναγία μας, όπως μας σκέπασε τότε, στο 1940, να συνεχίσει να σκεπάζει το έθνος μας, παρόλο που θα λέγαμε δεν το αξίζουμε, γιατί έχουμε προχωρήσει σε κακία πολύ μεγάλου βαθμού και έχουμε παγκόσμιες πρωτιές, δυστυχώς, και πανευρωπαϊκές, στο κακό, στην αμαρτία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε τη χάρη της να μην μας εγκαταλείψει, έτσι ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η Ελλάδα και η Ορθοδοξία στην Ελλάδα, όχι επειδή υπάρχει ένα εθνικό ένδοξο παρελθόν, όχι γι' αυτό, ούτε εγωιστικά για να υπάρχει και να ακούγεται το όνομα Ελλάς, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι, θα λέγαμε, φορέας της Ορθοδοξίας και γιατί έχουμε ένα πλήθος Αγίων και έχουμε αυτή την αγιασμένη Ορθόδοξη παράδοση που σώζει όλο τον κόσμο. Όποιος εγκολπώνεται αυτή την παράδοση της Ρωμιοσύνης, που είναι η παράδοση της κάθαρσης από τα πάθη με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας, του φωτισμού και της θέωσης, αυτός θεραπεύεται ως προσωπικότητα και σώζεται. Και αυτό διαφυλάσσεται βεβαίως στις καρδιές μας μέσα, αλλά θα λέγαμε φυλάσσεται και σε έναν χώρο, σε μια τοπική εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και ίσως είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα μαζί με την Κύπρο ίσως, που είμαστε σε τόσο μεγάλο ποσοστό Ορθόδοξοι, 99%. Και αυτό είναι βέβαια σπουδαίο πράγμα. Αλλά βέβαια πόσοι είναι ενεργά και αληθινά Ορθόδοξοι, ο καθένας βέβαια το ξέρει, αλλά δυστυχώς το διαπιστώνουμε ότι οι πολλοί είναι μακριά από την Εκκλησία, από τα μυστήρια,
από την μετάνοια, από την εξομολόγηση, και αυτό είναι τραγικό. Αλλά υπάρχει το μικρό λίμα, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, το οποίο είναι η ελπίδα της Ελλάδος και το οποίο μπορεί να ζυμώσει, εάν ενεργοποιηθεί, όλο το υπόλοιπο φύρωμα και να αξιωθούμε να γίνουμε όλοι έθνος Άγιο και Βασίλειον Ιεράτευμα. Αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.